απευθύνομαι στο δημοκρατικό λαό όλης της Ελλάδας και στέλνω τους χαιρετισμούς από εμένα τον Βασίλη Λεβέντη και από πλευράς όλων των συνεργατών μας. Μετά από μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία καταρτίστηκαν οι συνδυασμοί του κόμματος και ήδη μπορείτε και στο ίντερνετ να τους δείτε αναπεριφέρεια. Και λέω επίπονη διαδικασία γιατί κάναμε προσπάθεια να επιστρέψουν όλοι οι παλιοί φίλοι και τα μέλη του κόμματος στην ενεργό δράση, να έρθουν και καινούργια άτομα στο κόμμα, να αξιοποιηθούν οι γυναίκες, οι νέοι. Κάναμε μια πολύ σκληρή δουλειά που κράτησε 10 μέρες με αποκορύφωμα τις 2-3 τελευταίες ημέρες. Το ευχάριστο είναι ότι φτάσαμε σε ένα καλό αποτέλεσμα και η Ένωση Κεντρών μετέχει με πλήρη συνδυασμούς σε όλη τη χώρα. Ακόμη και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ηγείται ένας διακεκριμένος δικηγόρος, ο κύριος Γεώργιος Καράς, με μεγάλη δράση σαν δικηγόρος της Αθήνας, και ακολουθεί ο μηχανολόγος κύριος Καβογιάννης, παλαιός γενικός διευθυντής της εταιρείας λιπασμάτων, και άλλες προσωπικότητες. Στους συνδυασμούς επίσης μετέχει άμεσο συγγενής του Άριου Βελουχιώτη, ονόματι Γεώργιος Κλάρας, εις την Α Θεσσαλονίκης, στην πρώτη δηλαδή περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Μετέχουν ακόμη αξιόλογοι άλλοι επιστήμονες, και τα ονόματα που ανέφερα δεν σημαίνει ότι είναι πιο άξια από τα άλλα, τα 300 τόσα ονόματα που είναι δύσκολο να αναφέρω τώρα. Ξεχωρίζει το όνομα της κυρίας Καραζέλη που ήταν πρόεδρος του κόμματος Γυναικών Ελλάδος και μετέχει στο συνδυασμό της πρώτης περιφέρειας Αθηνών της Ένωσης Κεντρών. Αλλά υπήρξε και συνεργασία με διακεκριμένες προσωπικότητες από όλη τη χώρα, όπως η Σταυροδεκάνησα, είναι ο συνδυασμός πάρα πολύ ισχυρός και πλαισιώνεται και από τον κύριο Μπουλαφέντη, έναν άνθρωπο που σε παλαιότερες εκλογές έλαβε μεγάλα ποσοστά στο νομό Δωδεκανήσου. Ευχαριστώ όλους που ανταπεκρίθησαν, αρκεί να σας πω ότι είναι αρκετοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες στους συνδυασμούς της Ένωσης Κεντρών, δικηγόροι επίσης, είναι ο κύριος Παυλόπουλος, δικηγόρος στην δεύτερη περιφέρεια Αθηνών, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να συγκροτήσουν, εάν τιμηθεί από τον ελληνικό λαό η Ένωση Κεντρών, μια ισχυρή ομάδα κεντρών βουλευτών. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν θελήσαμε να βάλουμε πολύκροτα ονόματα, γιατί τα ονόματα αυτά θα ήταν τραγουδιστές, θα ήταν ηθοποιοί, ποδοσφαιριστές. Τιμώ και τους τραγουδιστές και τους ποδοσφαιριστές, αλλά η Βουλή χρειάζεται ικανούς ανθρώπους με συγκρότηση και θέληση για δουλειά. Και δεν ακολούθησα τη συνταγή άλλων κομμάτων, εννοώ, που έβαλαν τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές, τηλεπαρουσιαστές και διάφορα άλλα τέτοια πρόσωπα, νομίζοντας ότι δι' αυτού του τρόπου θα κερδίσουν την προσοχή της κοινής γνώμης. Υπήρξαν άνθρωποι πρόθυμοι, ακόμη και τραγουδιστές επώνυμοι, να συμβάλλουν, αλλά τους παρεκάλεσα να συμβάλλουν δια της στήριξης. Και σε ένα προσεχές στάδιο
θα κάνουμε και εκπομπές σε διάφορα κανάλια, την παρουσία τους, για να δει ο κόσμος ότι στηρίζουν την Ένωση Κεντρών, και μάλιστα οι πιο συγκροτημένοι τραγουδιστές, τραγουδιστές και ηθοποιοί που συμβείται να είναι και επιστήμονες. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει λόγος να πω ονόματα. Θέλω λίγο να αναλύσω την κατάσταση όπως έχει. Ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη και εξήγηλε πρόγραμμα 100 ημερών. Η Νέα Δημοκρατία ανεβίβασε το κόστος των υποσχέσεων, των παροχών του κ. Γιώργου Παπανδρέου περίπου σε 11 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, όταν το ρώτησαν στελέχη του, όταν ρωτήθησαν στελέχη του πόσο κοστίζει το πρόγραμμα αυτό των 100 ημερών που εξαγγείλεται, είπαν δεν το έχουν ακριβώς υπολογίσει. Νομίζω ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε περίπου 2 δις ευρώ. Σύμφωνα με δικές μας εκτιμήσεις, το ύψος των παροχών του Γιώργου Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη είναι περίπου στα 10 δις ευρώ. 10 δις ευρώ το πρόγραμμα των 100 ημερών. Και γεννάται το ερώτημα, αφού η χώρα μας έχει ήδη μια κοιλιά, μια μαύρη τρύπα, περίπου 12 δις ευρώ μέχρι τώρα και μέχρι το τέλος του χρόνου, πόσο θα έχει πάει, έτσι. Αντέχει άλλα 10 δις για να κάνει παροχές, να είναι ευχάριστος ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου? Όταν η χώρα επιβάλλεται να μπει στη σκληρή λιτότητα, στις διαρθρωτικές αλλαγές και στη σταδιακή μείωση του ελλείμματος, για να μην αποβληθούμε από την ΟΝΕ και να μην έχουμε προβλήματα. Προβλήματα που μπορούν να φτάσουν και στη φτώχευση της χώρας μας. Εάν ήταν συνετός ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, έπρεπε να πει ότι αναλαμβάνω σε μία, αν βγει, που εγώ πιστεύω δεν θα βγει αυτοδύναμος, αλλά έστω ότι βγαίνει, κάθε ένας που βάζει θέλει να βγει. Και ιδιαίτερα οι δύο αυτοί, οι Καραμανλής Παπανδρέου, είναι αρχομανείς και επιδίωξή τους είναι η εξουσία. Αν ήταν λοιπόν συνετός, έπρεπε να πει ότι επειδή αναλαμβάνω σε μία πολύ δύσκολη στιγμή, δεν υπόσχομαι τίποτε, γιατί το πρώτο καθήκον μου σαν νέου πρωθυπουργού θα είναι να νοικοκυρέψω τη χώρα, απλά θα κάνω ό,τι μπορώ να επιβάλλω θυσίες εις τους έχοντες και κατέχοντες για να πρημοδοτήσω τη φτώχεια στην προσπάθεια να ανακουφιστεί η ζωή της. Αυτός έκατσε και έδωσε υποσχέσεις που δείχνουν ότι γνωρίζει ότι δεν θα τις πραγματοποιήσει και νομίζει ότι δεν θα εκλεγεί, αν θέλετε κιόλας. Διότι θεωρώ βέβαιο ότι δεν θα βγει αυτοδύναμο το ΠΑΣΟΚ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή την ώρα η Ελλάδα έχει περιθώριο υποσχέσεων και παροχών. Και αυτός ο κόσμος, ξέρετε γιατί έχει αειδιάσει με την πολιτική? Γιατί του υπόσχονται οι πολιτικοί και μετά δεν τα πραγματοποιούν. Εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δύο εβδομάδες μετά τις εκλογές της 4ης του Οκτώβρη, περιμένει τον εκπρόσωπο της νέας κυβέρνησης για να συζητήσουν τη μείωση των ελλειμμάτων, την μείωση του δημόσιου τομέα, την ανύψωση του ορίου συντάξεων, τη χαλάρωση του ωραρίου των ημερών εργασίας και όλα αυτά τα θέματα που έχουν τεθεί εκ των πραγμάτων λόγω της θύελλας της οικονομικής που έχει ενσκύψει. Επομένως είναι εξωφρενισμός, αλλά είναι και υποτίμηση της νοημοσύνης του κόσμου σε μια στιγμή